Σε θέσει μάχη μπαίνουν τα κόμματα λίγε εβδομάδε πριν από την Κυριακή τη 21η Μάη. Χθε η Νέα Δημοκρατία ανακοίνωσε του νέου ψηφίου στα ψηφοδέλτιά τη, ενώ όλη σχεδόν η παλιά φρουρά θα δώσει και πάλι τη μάχη του Σταυρού. Παρόν στην εκλογική μάχη θα είναι και ο πρώην Υπουργό Μεταφορών, Κώστα Καραμαλή, ο οποίο μετά το δυστύχημα των τεμπών έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση στο Θεοδόριο Σερών, δημοσιεύοντα φωτογραφίε στα μέσα κοινωνική δικτύωση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην ΕΦΕΛΜΕΓ, αιτιολόγησε γιατί ο Κώστας Καραμαλής δεν κόπηκε μετά τα τέμπη. Γιατί θεωρώ ότι ανέλαβε πλήρως την πολιτική ευθύνη παρετούμενος από υπουργό και αναγνωρίζοντας ότι έχοντας την εποπτεία ενός οργανισμού, ο οποίος ήταν, θα έλεγα, ο και αναφέρομαι στον ΟΣΕ, για ένα τραγικό δυστύχημα, ε, ανέλαβε το μερίδιο της ευθύνης που του που το αναλογεί παρετούμενος. Mm -hmm. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα θα τα κρίνουν οι πολίτες. Ο κύριος Μητσοτάκης όχι μόνο κάνει το αδιανόητο να έχει υποψήφιο τον κύριο Καραμανλή που παρετήθηκε υποκριτικά πριν ένα μήνα για την τραγωδία των τεμών για να κατέβει στις εκλογές σαν να μην τρέχει τίποτα, αλλά επικροτεί και το όριο διασπάθηση δημόσιου χρήματος και διαφθοράς. Υποψήφιο ο κύριο Παπαθανάσης, υποψήφιο ο κύριο Χιμάρα, υποψήφιο ο κύριο Αβραμόπουλο, προτείνουμε να ξαναβάλει στα ψηφοδέλτια και του Πάτση και Νικολάου. Σύσσωμη κοινοβουλευτική ομάδα τη Νέα Δημοκρατία, θα συμμετέχει και πάλι στις εκλογές με ελάχιστε εξαιρέσει. Κώστας Τζαβάρας και Γιώργος Βαγιονάς δεν θα είναι εκ νέου υποψήφοι, ενώ κόπηκαν η Σοφία Νικολάου και η Μαρία Σπυράκη εξαιτία των δικαστικών εκκρεμωτήτων που σχετίζονται με τα υπηρεσιακά του καθήκοντα. Η υποψηφιότητα του Θέμη Χιμάρα στη Φιότιδα εκκρεμεί, αυτά, αν και όλα δείχνουν ότι τελικά και θα και είναι και ξανά υποψήφιο, αφού το ΣΔΟΕ δεν βρήκε, όπω λέει, κάτι και επιλήψιμο και στην και επαγγελματική και του δραστηριότητα. Την τύχη του στη μάχη του Σταυρού θα δοκιμάσουν μεταξύ άλλων και οι εξοκοινοβουλευτικοί. Ο <Κι> Κυριάκο Πιερακάκη στην Αλφα Αθήνα και ο Μιχάλης Χρυσοκοίδη στο δυτικό τομέα τη Αθήνα, στον ίδιο τομέα και η Μαρία Σιρεγγέλα, ενώ ο αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα θα είναι υποψήφιο στην Ανατολική Αττική. Ο Νίκο Παπαθανάση στο βόρειο τομέα και ο Δημήτρη Αβραμόπουλο θα δοκιμαστεί στην Ηλία. Τα πυρά δεν έλειψαν ούτε σήμερα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να εξαπολύει επίθεση σε βάρο του ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντα ότι διακατέχεται από ιδεολειψία. Αμφιβάλλω αν θα καταλάβραν τα μισά από αυτά τα οποία είπαμε σήμερα για το πώ δουλεύει πραγματικά η οικονομία. Μάλλον θα ήταν ε, κολλημένη σε ιδεοληψίες. Η υποκρισία τη κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν έχει όρια. 40 μόλι μέρε πριν λήξει η θητεία τη, η κυβέρνηση θυμήθηκε την Αναπτυξιακή Τράπεζα και τον ρόλο που θα μπορούσε να επιτελέσει για τη στήριξη των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εγώ στρατεύομαι σε αυτή την υπόθεση σε γιατρό. Δεν αντέχω να βλέπω και να ξέρω ότι μέσα στην επόμενη πενταετία θα πεθάνουν άνθρωποι. Χθε, ο Αλέξη Τσίπρα ανακοίνωσε την υποψηφιότητα του καθηγητή αιματολογίας στο Πανεπιστήμιο τη Σορβόνη, Γρηγόρη Γεροτζιάφα, ο οποίο θα κατέβει στην Αλφα Θεσσαλονίκη, ενώ η μόλις 25 ετών Διάνα Βουτυράκου, με πολλέ διακρίσει στη ρομποτική, θα είναι υποψήφια στη Δυτική Αττική. Αυτό είναι το πρόσωπο που έχει στο μυαλό του Νίκο Ανδρουλάκη. Το γρίφο για το πρόσωπο του Πρωθυπουργού που έχει προκαλέσει τόσο μεγάλο πολιτικό θόρυβο χρησιμοποίησε σε σποτ του το Πασόκ κίνημα αλλαγή με πρωταγωνιστή τον Νίκο Ανδρουλάκη. Το πρόσωπο μια σύγχρονη Ελλάδα. Υποψήφια με το ΚΚΕ θα είναι η Κωνσταντίνα Κούνεβα, μέχρι πρώτην Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Σα καλούμε στι ερχόμενε εκλογέ και στον αγώνα να δυναμώσετε το ΚΚΕ. Μια δύναμη που θα βρείτε δίπλα σας και την επόμενη μέρα.